Γεια σας. Θα προτιμούσα βέβαια να μην είμαι εδώ μαζί σας, όπως και εσείς να μην είστε εδώ μαζί. Αλλά αντιθέτως να είμαι στην Κρήτη με το Στέλιο όπως τον είχα γνωρίσει να πίνουμε ρακές τώρα που ανοίγει ο καιρός. Δυστυχώς όμως είμαι εδώ πέρα για να σας εξηγήσω κάποια πράγματα τα οποία έγιναν. Να μην ξεχνάμε ότι έγινε δίκη, έτσι όπως την περιέγραψε εν πάση περιπτώσει η Βάσο, δεν ήταν μια απλή δίκη, ήταν μια μάχη, νομική μάχη, από την οποία μαθαίνεις πράγματα που πρέπει να κάνεις και πράγματα τα οποία πρέπει να αποφεύγεις. Αυτή ήταν μια κομβική δίκη. Βέβαια, ο δικηγόρος μάχεται την εξουσία ακόμη αν ξέρει ότι θα χάσει, όπως ο άρρωστος μάχεται την ασθένεια ακόμα και αν ξέρει ότι θα πεθάνει. Με αυτή τη λογική ξεκίνησα τη δικηγορία μου και επαληθεύτηκε αυτή η λογική στην υπόθεση του Στέλιου. Τον Στέλιο λοιπόν τον γνώρισα όταν αρχικά ζήτησε τη συμβουλή μου, λέγοντάς μου το τι αντιμετωπίζει, ποια είναι ακριβώς τα προβλήματα που έχει τα νομικά κάτω στην, στο Πανεπιστήμιο. Στη συνέχεια γνώρισα τον Ντίνο τον Ρητινιώτη, που δεν τον έχουμε αναφέρει, ο οποίος ήταν από τους φοιτητές που θεώρησε ότι αδικείται από τα αποτελέσματα τα οποία είχαν βγει, με το να μην είναι μέσα στους επιτυχώντες, κάτι το οποίο περαιτέρω ας πούμε του το επιβεβαίωσε το γεγονός ότι ενώ δεν πέρασε στην Κρήτη, πέρασε εν τούτης στο ας πούμε πιο δύσκολο κατά λογική συνέπεια Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Αυτό ήταν κάτι το οποίο οδήγησε, ήταν ένα οξύμορο ας πούμε σχήμα, δεν περνάω στην Κρήτη και περνάω στην Αθήνα, τι γίνεται. Και από εκεί ξεκινήσαμε τη διερεύνηση. Βέβαια αντιμετωπίσαμε όλες τις δυσκέρειες του συστήματος, από το να πάρουμε τα έγγραφα, ζητούσαμε έγγραφα τα οποία δεν μας δίδονταν, ζητούσαμε εισαγγελικές παραγγελίες, υπήρχε μία δυσκολία, τελικά μάλιστα τους φακέλους δεν τους είχαμε μέχρι την τελευταία στιγμή, κάποια στιγμή τα προσκόμισαν οι κατηγορούμενοι οι οποίοι αθώθηκαν με την απόφαση και των δύο δικαστηρίων, αλλά εκεί πέρα είδα κάποια πράγματα που εν πάση περιπτώσει μου δημιούργησαν κάποια εντύπωση και επειδή τα γραπτά μένουν, ίσως τα πρακτικά, οι 270 τόσες σελίδες των πρακτικών που σε άλλη περίπτωση θα αποτελούσαν, ξέρετε, και ένα πολύ ωραίο έργο του Hollywood, στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να ανεκδοθούν σε ένα βιβλίο, να μας κάνουν σοφότερους για κάποια πράγματα. Οι δικαστικές αποφάσεις βέβαια και αυτές κρίνονται και ο καθένας μπορεί να έχει την πεποίθησή του, διότι ισχύει το κοινό περιδικαίο αίσθημα. Και μια σωστή δικαστική απόφαση δεν είναι απλά συμπτωματική, όπως μου έλεγε κάποτε ο πατέρας μου, αλλά βρίσκει το πραγματικό της νόημα στο εάν αυτοί που την ακούνε την αποδέχονται με μεγάλη, ας το πούμε, μεγάλη χαρά, με μεγάλη αγαλίαση. Ο Στέλιος πέρασε ένα άγχος απίστευτο. Θυμάμαι ακόμα το Πάσχα, το οποίο μου είχε πάρει τηλέφωνο σε ιδιαίτερη πατρίδα μου στα Γιάννα και μου λέει: Θόδωρε, θέλω να με εξοντώσουν. Μου έκαναν πειθαρχική δίωξη. Εγώ βέβαια γέλασα εκείνη τη στιγμή. Του λέω: Στέλιο, δεν στέκει σε καμία περίπτωση τώρα, μην το συζητάς. Δεν κρίνεσαι από τους καθηγητές της Κρήτης, αλλά κρίνεσαι από μια ανεξάρτητη επιτροπή από καθηγητές πανεπιστημίου και τα σχετικά, οι οποίοι στη χειρότερη περίπτωση θα γελάσουν. Εκτιμώ. Εν τούτης φαίνεται ότι το άγχος ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερο και ακριβώς λόγω της απομόνωσης της οποίας σας είπαν και οι προηγούμενοι. Υπήρχε και στην απόφαση βγαίνει ένα συμπέρασμα και στις δύο αποφάσεις, ειδικά στη δεύτερη, την οποία βέβαια δεν είχα το κουράγιο να την ακούσω για να παρακολουθήσω όλη τη διαδικασία, αλλά έτσι όπως μου τη μετέφεραν. Ξέρετε, στη δεύτερη αποβληθήκαμε με την λογική ότι ο Ντίνος ο Ρητινιώτης δεν ήταν στους Λαβέντες. Εν πάση περιπτώσει,
εμείς κρίναμε ότι ήταν και αναφέρονταν κιόλας ότι στο τάδε μάθημα ευνοήθηκε σε σχέση με τον Ρητινιώτη, ο οποίος πήρε τόσο, ο άλλος πήρε τόσο. Εν πάση περιπτώσει, να μην μπούμε στα στενά νομικά. Κάνει όμως μια μεγάλη, μου προκάλεσε μια μεγάλη εντύπωση, δεν το έχω ξανασυναντήσει, το γεγονός ότι έχω μια έφεση της εισαγγελέως, τη ζήτησα την έφεση, γιατί η πρόταση της, του πρωτοδίκου δικαστηρίου της εισαγγελέως ήταν κατά τη γνώμη μου προς σωστή κατεύθυνση και παρότι ήξερα ότι έχω να παλέψω μια παράβαση καθήκοντος που γενικά δεν είναι από τις εύκολες υποθέσεις για να στοιχειοθετηθούν, ήλπιζα με τα στοιχεία που έχουμε και με την πίστη που είχα στην υπόθεση ότι αυτό θα μπορούσε να διαφανεί. Η εισαγγελέας λοιπόν, η οποία ξεκίνησε με άλλες διαθέσεις, κάπως συγκρατημένη απέναντι και στην υπόθεση και στις απόψεις του Στέλιου Αλεξανδρόπουλου, έτσι όπως έβγαιναν και μέσα από εμάς, από την οικογένεια, από τις καταθέσεις των μαρτύρων, σιγά σιγά όμως αυτή η άποψη τροποποιήθηκε και οδηγήθηκε σε μία πρόταση της εισαγγελέως καταδικαστική. Και γι' αυτό το λόγο μάλιστα ζήτησα και από την εισαγγελέα με αίτημα να ασκήσει έφεση, την οποία και την άσκησε. Στην έφεση της λοιπόν έλεγε ότι, και εδώ είναι τώρα το οξύμορο, έλεγε ότι σύμφωνα με τις μαρτυρίες του Βερναρδάκη, του Τσουκαρέλη, του Νικολακόπουλου, τώρα μου διαφεύγουν, αλλά ανέφερε 4-5, προκύπτουν, έλεγε, αποχρώσεις ενδείξεις. Στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που για την μία εισαγγελέα είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα οι καταθέσεις τους, δεν κατέθεσαν ποτέ, δεν κλήθηκαν ποτέ να καταθέσουν. Στο πρωτόδικο δικαστήριο επίσης είχα τη δυσκολία να υποβάλω τα ερωτήματα, να αναγνωστούν τα έγγραφα τα οποία ήθελα, δεν τα καταφέραμε να τα αναγνώσουμε όλα, παρότι στην ουσία φαινόταν, εμείς είχαμε την άποψη ότι υπήρχε διαπλοκή, εν τούτης, εντάξει, το δικαστήριο δείχθηκε ότι δεν υπάρχει διαπλοκή, αλλά υπήρχαν έγγραφα που έτειναν προς αυτή την κατεύθυνση και δυστυχώς δεν αναγνώστησαν. Θα μου πείτε και γιατί δεν το προχωράς παραπέρα και πού να το προχωρήσεις. Σας διαβεβαιώ ότι ο Ντίνος Ρητινιώτης απογοητεύτηκε πλήρως. Δεν είναι ο μόνος. Είχε προλάβει να απογοητευτεί πρώτος ο Παύλος. Και δυστυχώς όσον αφορά τον Παύλο δεν μπόρεσα να του εμφυσίσω το ότι πρέπει να παλέψουμε ακόμα και αν είναι όλα εναντίον μας. Εν πάση περιπτώσει. Για να μην συνεχίσω άλλο πριν με πάρουν πάλι τα κλάμα, γιατί το έκανα και στο δικαστήριο. Αυτό που θα πω είναι κλείνοντας το εξής, ότι αυτό που είπα και στο δικαστήριο, ότι ο Στέλιος έδειξε το κορμί του πάνω στα σειρματοπλέγματα της παιδείας, του πανεπιστημίου. Έριξε δηλαδή το κορμί του πάνω από αυτά τα οποία δεν άφηναν τη δικαιοσύνη ή όλους τους υπολείπους να μπούμε μέσα και να τα διερευνήσουμε, με σκοπό να πατήσει επάνω στο κορμί του η δικαιοσύνη, να μπει μέσα και να διερευνήσει τα κακώς κείμενα, να διερευνήσει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει πρόβλημα, ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο έρχεται να σου πει ότι δεν μπορείς να ελέγξεις το γραπτό σου. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμη και στις Πανελλήνιες. Γιατί να μην μπορείς να ελέγξεις το γραπτό σου? Η αλήθεια πρέπει να είναι διαφανής. Η αλήθεια πρέπει να ανασένει. Η αλήθεια πρέπει να αναπνέει. Αυτό είπα και στο δικαστήριο. Αφήστε την αλήθεια να ανασάνει. Εν πάση περιπτώσει, χάθηκε για μένα μια ευκαιρία για αλλαγή του πλαισίου. Δηλαδή να μπει μέσα η δικαιοσύνη, να ρίξει μια ματιά και να δει ότι εδώ έχω κακώς κείμενα και πρέπει να τα διορθώσω. Έχω ανθρώπους, έχω τα παιδιά μου, αύριο μεθαύριο θα έρθουν και θα πούνε ότι ξέρεις αδικήθηκα. Πώς θα μπορέσω, πώς θα μπορέσουν αυτά τα παιδιά να διερευνήσουν αν αδικήθηκαν ή όχι? Δεν μπορούμε κατά τη γνώμη μου να μένουμε στενά προσιλωμένοι σε μια επιτροπή και να λέμε ότι αυτή η επιτροπή είναι θεή. Ακόμη και λάθος να κάνουν. Έτσι, άνθρωποι είναι, όλοι κάνουμε λάθη. Πώς θα μπορέσεις να τα διορθώσεις αυτά τα λάθη όταν θα έρχεται απλά μία σύγκλητος να επιβεβαιώσει κάποια αποτελέσματα εκ των υστέρων χωρίς να μπορέσει να κάνει ουσιαστικό έλεγχο? Και αυτή είναι άποψη που δεν την είπα εγώ, είναι άποψη που την είπε και ο Γραμματικάκης
και η Παπαδοπούλου στο δικαστήριο. Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι παρότι πήρε αυτή την τροπή τα πράγματα και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι το ανυπόταχτο πνεύμα δεν δικαιώνεται πάντα, θέλω να πω στην Αλεξάνδρα και τον Παύλο ότι να είναι υπερήφανοι για το ανυπόταχτο πνεύμα του πατέρα τους και ξέρω ότι το κληρονόμησα. Thank you.